centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Τι γίνεται λοιπόν τώρα με αυτά που ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας? Λοιπόν, αυτό που άκουσα είναι για την αίτηση και πότε θα πάρουν τα χρήματα. Και αν μπορούν να βάλουν μετά τις 28 Φεβρουαρίου πετρέλαιο. Λοιπόν, με επιδότηση. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μέχρι στιγμής, ναι, όπως και πέρσι είχαν πει έως τέλος Δεκεμβρίου, αν θα γίνουν οι αιτήσεις και μπουν τα λίτρα, τότε θα πάρουν την επιδότηση. Μάλιστα. Και μετά το κάνανε ως το τέλος της χρονιάς, δόθηκε η παράταση. Ναι. Τώρα, οι δύο ημερομηνίες που είναι οι καταληκτικές μέχρι στιγμής είναι όσοι θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης έως στις 31 Δεκεμβρίου. Όσοι προμηθεύτηκαν δηλαδή. Όσοι, ναι, προμηθεύτηκαν. Ανεξαρτήτως της αίτησης, αν θα γίνει ακόμα και σήμερα τελευταία μέρα, ναι, θα πάρουν τα χρήματά τους τέλος Ιανουαρίου. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσοι έχουν κάνει τις αιτήσεις ήδη και δεν έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης έως στις 31 Δεκεμβρίου, ναι, και προμηθευτούν έως τις 28 Φεβρουαρίου, μάλιστα, θα μπουν τα χρήματά τους στις 31 Μαρτίου. Άρα λοιπόν καλά το είπα νωρίτερα νομίζω. Αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα. Στην πορεία βέβαια και εμείς αναρωτηθήκαμε και έχουμε κάνει και τις σχετικές ερωτήσεις. Τι θα γίνει μετά τον Φεβρουάριο? Βάζω 1 Μαρτίου. Μπορεί κάποιοι να έχουν προμηθευτεί αρκετό πετρέλαιο και να μην έχουν και μέχρι το Φεβρουάριο να τους βγάζει. Και λόγω των καιρικών συνθήκων, ναι, επειδή δεν κάνει πολύ κρύο, να προμηθευτούν μετά τον Φεβρουάριο. Τι θα γίνει με αυτούς? Ακριβώς. Βάζω πετρέλαιο 1 Μαρτίου. Τι θα κάνω εγώ? Θα πάρω επιδότηση ή όχι? Περιμένουμε. Πάντως εγώ σε όλους έχω πει να κάνουν αίτηση μέχρι τώρα που είναι. Μέχρι σήμερα. Μέχρι 11. Ασχέτως αν θα προμηθευτούν πετρέλαιο μέχρι το Φεβρουάριο ή όχι. Ναι. Και από εκεί και πέρα πιθανόν όπως και πέρσι να δοθούν τα χρήματα αυτά που είναι να δοθούν και θεωρώ ότι θα περισσέψουν κάποια χρήματα και νομίζω ότι θα πάει μέχρι τέλος της χρονιάς. Αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση. Όμως Λάζαρε, να σας προσέξουν λίγο οι φίλοι μας, μέχρι στιγμής ισχύει το 28 Φεβρουαρίου όντως. Ακριβώς. Μέχρι η δεύτερη δηλαδή η προθεσμία που μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο κάποιος. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα θα προμηθευτούν πετρέλαιο όσοι θέλουν να προμηθευτούν. Ναι, γιατί ό,τι από θέματα να είχαμε και από πέρσι, νομίζω ότι το Φεβρουάριο θα τελειώσει. Δηλαδή, πόσες συνεξαμένες να έχει κάποιος? Ακριβώς. Δηλαδή. Και υπολογίζοντας κάποιος ότι αν πάρει 1000 λίτρα ή 1000 ευρώ, που υπολογίζουμε, ναι, κοντά στο 500-άρικο, 400-500 ευρώ, λέμε μία μέση τιμή, χωρίς να ξέρουμε βέβαια τι ακριβώς θα κυμανθεί αυτό το, ναι, επίπεδο, ναι, της τιμής. Θεωρώ ότι θα τα πάρει όλα τα χρήματά του και τον Φεβρουάριο να βάλει. Μάλιστα. Γι' αυτό και αυτοί έχουν βάλει τις δύο αυτές ημερομηνίες. Θεωρώντας ότι μέχρι τότε, είτε στην πρώτη ημερομηνία είτε μέχρι τη δεύτερη, ο κόσμος ο περισσότερος θα προμηθευτεί πετρέλαιο. Πάντως θα είναι άδικο αν δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο με επιδότηση μετά τον Φεβρουάριο. Θα είναι πάρα πολύ άδικο. Γιατί μένουν πάρα πολλοί μήνες. Μένει Μάρτιος, Απρίλιος, ίσως και Μάιος, αν πάμε σε παρατάσεις όπως πέρσι. Αυτό το επισημάναμε από την αρχή, το ρωτήσαμε και το έχουμε ζητήσει να είναι ανοιχτό έως την τελευταία μέρα. Να γίνει η αίτηση τώρα και όποτε προμηθευτεί κάποιος και είναι δικαιούχος, να πάρει τα χρήματά του. Ασχέτως αν θα είναι μετά τις ημερομηνίες αυτές που έχουν ανακοινωθεί. Λάζαρε, να τονίσουμε το εξής, για να μην μπερδευτούν οι φίλοι μας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείς να κάνεις αιτήσεις, δεν έχει ανακοινωθεί και κάποια παράταση. Δεν σημαίνει ότι σήμερα που θα κάνεις την αίτηση πρέπει να βάλεις και πετρέλαιο. Να το τονίσουμε αυτό. Κάντε όμως οπωσδήποτε την αίτηση σήμερα. Οπωσδήποτε την αίτηση σήμερα. Αν δεν κάνετε την αίτηση σήμερα, δεν θα μπορέσετε να πάρετε επιδότηση όποτε και να βάλετε πετρέλαιο. Έτσι και αλλιώς. Αν και νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί ότι κάποια στιγμή και αρχές Φεβρουαρίου θα ξανανοίξει. Ναι, είπε θα ξανανοίξει, αλλά η εφαρμογή. Μας πειράζει να κάνουμε σήμερα την αίτηση. Και θα έπρεπε να την είχαμε κάνει και ήδη. Και θα έπρεπε να την έχουμε κάνει ήδη. Όσοι γνωρίζουν και όσοι όντως χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμασης, θα έπρεπε ήδη να την έχουν κάνει. Και γενικότερα, βέβαια, όλες τις μορφές ενέργειας. Ναι, 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 καλά κάνει και το λέει ο Λάζαρος Ζήσης, ο πρόεδρος των Μεσονοπλών, γιατί σήμερα δεν είναι μόνο η αιτήση για το πετρέλαιο. Για όλες, για ξύλα, πέλετ και τα λοιπά, οτιδήποτε άλλο είναι μέχρι και σήμερα. Έτσι ακριβώς. Οπότε να το έχετε γι' αυτό υπόψη. Κάντε σήμερα την αίτηση και βλέπουμε και κάνουμε στην πορεία. Απλά εξειδικευμένα, επειδή μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να γνωρίζουν ότι οι δύο ημερομηνίες είναι αυτές οι καταληκτικές. Για το πετρέλαιο είναι αυτές. Μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να φτάσει μέχρι τέλος Απριλίου, όπως είναι η κανονική περίοδο, και όλοι οι δικαιούχοι να πάρουν τα χρήματά τους. Ακριβώς. Υπενθυμίζω ότι όσοι βάλατε πετρέλαιο πριν
το τέλος της προηγούμενης χρονιάς μέχρι 31 Δεκεμβρίου, έστω και αν κάνετε σήμερα την αίτηση, θα πάρετε τα χρήματά σας τέλη Ιανουαρίου. Όσοι κάνετε την αίτηση μέχρι και σήμερα και βάλετε πετρέλαιο μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου, θα πάρετε τα χρήματά σας τέλος Φεβρουαρίου. Τέλος Μαρτίου. Τέλος Μαρτίου. Σωστά. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα σίγουρα μέχρι στιγμής. Αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία και τι θα γίνει με αυτούς που θα βάλουν 1 Μαρτίου, αυτό λογικά δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά τώρα. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε. Θεωρώ όμως ότι όπως διευθετήθηκε και το θέμα με τα ξύλα και τους ταχυδρομικούς κωδικούς, έτσι θεωρώ. Εκεί αυτό τι σο μπέρδεμα είναι. Και αν το είχαμε και αν το είχατε και εσείς το πετρέλαιο αυτό το μπέρδεμα. Όχι, όχι, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα σε εμάς. Για ποιο λόγο λοιπόν έγινε εκεί το μπέρδεμα και δεν πήγαμε. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Πάντως, αιτήσεις για πετρέλαιο θέρμανσης δεν μας είπε κανείς ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάποιο πρόβλημα. Πήγαν όλα καλά. Τώρα, το πρόβλημα το μεγάλο είναι, επίσης να το πούμε και αυτό με την ευκαιρία τώρα που είσαι Λάζαρε, να πούμε ότι μέχρι στιγμής, ακόμη και αν έχεις βάλει πετρέλαιο, όσο πετρέλαιο και αν έχεις βάλει, όποτε και αν έχεις κάνει την αίτηση, είτε θα τα πάρεις τέλη Φεβρουαρίου, είτε τέλη Μαρτίου, είτε τέλη Ιανουαρίου, δεν ξέρουμε πόσα λεφτά θα μας δώσουν. Δηλαδή, κανείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι λεφτά θα πάρει. Απίστευτο. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό κλείνει η εφαρμογή. Αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι κλείνει η εφαρμογή σήμερα, ούτως ώστε με κάποιους αλγόριθμους και βάσει των βαθμό ημερών που έχουν ανακοινωθεί, να βγει το ποσό το οποίο δικαιούται ο καθένας. Ναι. Ίσως δηλαδή στην αίτησή μας κάποια στιγμή αργότερα, όταν αρχίσουν να. Από τι θα εξαρτηθεί αυτό, Λάζαρε? Δηλαδή, έστω περίπου μπορώ να υπολογίσω, ας πούμε. Είναι η πρώτη χρονιά που είναι διαφορετικός υπολογισμός και έτσι δυστυχώς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Παίζουν ρόλο και τα τετραγωνικά του σπιτιού ή όχι? Ή απλά εγώ αν βάλω ας πούμε 1200 ή 1300 λίτρα θα πάρω τα 650 και τελείωσα? Αυτό που έχει υποθεί είναι ότι τα τετραγωνικά του σπιτιού δεν παίζουν ρόλο. Πλέον είναι με τις θερμοκρασίες. Τις οποίες έχουμε εδώ, ναι. Μάλιστα. Και βγαίνει από ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο που δεν το γνωρίζω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα λεφτά θα πάρουμε στην. Γι' αυτό και έχει ανακοινωθεί κιόλας ότι μπορεί και από διπλανά χωριά που έχουν ένα υψόμετρο διαφορά, συγκεκριμένα δεν ξέρω πώς. Μπορεί να υπάρξει διαφορά από χωριό σε χωριό. Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, οτιδήποτε νέο προκύψει, δεν ξέρω αν έχουμε και ερωτήσεις από το κοινό. Λογικά έχουμε. Αν μπορεί η Έλενα να μας τις πει τι λένε και οι ερωτήσεις από το κοινό, Έλενα. Είναι πράγματα που απαντήθηκαν. Ωραία. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα ξαναλέμε μάλλον πολύ σύντομα με οποιαδήποτε εξέλιξη, γιατί είναι ένα από τα καυτά θέματα του χειμώνα πάντα. Και κάθε ό,τι χειμώνα. Ό,τι νεότερο έχουμε, είμαστε στη διάθεση να ενημερώσουμε τον κόσμο για να μην χάσει κανένα ούτε ένα ευρώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους. Και καλή χρονιά. Να μην χάσει κανένα ευρώ. Όντως είναι πολύ σημαντικό. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.